Οι χρυσές σφαίρες ήταν μία από τις λίγες τελετές βραβείων που δεν είχε επηρεαστεί το 2020 από τον κορονοϊό. Φέτος όμως, με την πανδημία να συνεχίζει να πλήττει τον κόσμο, τα τηλεοπτικά και κινηματογραφικά βραβεία θα διεξαχθούν διαδικτυακά, όπως είχε συμβεί για παράδειγμα και με τα Όσκαρ. Amy Poehler και Tina Fey θα παρουσιάσουν για τέταρτη φορά τα βραβεία, με τη διαφορά πως η μία θα βρίσκεται στο Hollywood και η άλλη στη Νέα Υόρκη. Ναι, θα είναι διαφορετικό φέτος, καθώς η Τίνα θα είναι στη Νέα Υόρκη και εγώ στην Καλιφόρνια και θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο τη διασκέδαση που προκαλεί η παρουσίαση βραβείων μέσα από έναν υπολογιστή. Στην κορυφαία κινηματογραφική κατηγορία αυτή της καλύτερης δραματικής ταινίας, 5 φιλμ διεκδικούν το πολυπόθητο τρόπαιο. Η δίκη των 7 του Σικάγο, παραγωγή του Netflix, σε σκηνοθεσία και σενάριο του Aaron Sorkin, του δημιουργού της σειράς Newsroom, είναι ένα από τα φαβορί. Πρόκειται για την αληθινή ιστορία του 1968, όταν στο Σικάγο ακτιβιστές κατά του πολέμου του Βιετνάμ διαμαρτυρήθηκαν ειρηνικά προσπαθώντας να φτάσουν μέχρι το συνέδριο των Δημοκρατικών, αλλά τους σταμάτησε βία η αστυνομία. 7 από τους διοργανωτές της διαμαρτυρίας δικάστηκαν με την κατηγορία της υποκίνησης βίας. Άλλη μια παραγωγή του Netflix διεκδικεί το κορυφαίο βραβείο και πρόκειται για το Mank του David Fincher. Πρόκειται για ένα βιογραφικό ασπρόμαυρο δράμα που εστιάζει στον Χέρμαν Μάνκεβιτς, την περίοδο που έγραφε τον Πολίτη Κέιν. Γκάρι Όλντμαν, Αμάντα Σέιφριντ, Λίλι Κόλινς και Τσάρλς Ντάνς είναι μόνο μερικά από τα σπουδαία ονόματα που πρωταγωνιστούν στο φιλμ του David Fincher. Στα Outsiders κατηγορίας μπαίνει χωρίς αμφιβολία το Nomadland της Κινέζας Κλοέ Ζάο. Με την εξαιρετική Frances McDormand στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η ταινία μας μεταφέρει στο ταξίδι μιας γυναίκας στην Αμερικανική Δύση. Η Φέρν έχασε τα πάντα στην οικονομική κρίση και αναγκάζεται να περιφέρεται από περιοχή σε περιοχή για να επιβιώσει. Η McDormand δίνει για άλλη μια φορά ρεσιτάλ στο ρόλο της και καταφέρνει να μεταφέρει το θεατή στην άλλη, πιο σκοτεινή πλευρά της Αμερικής. Την πεντάδα των υποψήφιων ταινιών συμπληρώνει το Promising Young Woman της Emerald Fennell, αλλά και ένα φιλμ με ευρωπαϊκή αίσθηση, καθώς ο Γάλλος Φλωριάν Ζελέρ γράφει και σκηνοθετεί τον πατέρα. Η Ολίβια Κόλμαν υποδίεται την κόρη του Άντωνι Χόπκινς, ο οποίος αρχίζει να χάνει τα λογικά και τη μνήμη του, αρνείται όμως να δεχτεί την οποιαδήποτε βοήθεια και ξεκινάει αμφισβήτηση προς τους αγαπημένους του, προς το ίδιο το μυαλό, αλλά και την πραγματικότητα που βιώνει. Sorry.